Παιδιά καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Βροχερή μέρα. Βροχερές μέρες και γύρισα μέσα για να ξεκινήσω να φτιάχνω βιντεάκια. Θα ξαναβγούμε στη φύση. Η σύνδεση με τη φύση χρειάζεται να είναι καθημερινή. Η δική μου σύνδεση με τη φύση, παιδιά, είναι καθημερινή. Στη θάλασσα, στο βουνό, στο δάσος. Κάθε μέρα θα πάω για να περπατήσω. Κάθε μέρα θα πάω να κάνω διαλογισμό. Κάθε μέρα θα πάω να φτιάξω τα βιντεάκια. Κάθε μέρα θα πάω να συνδεθώ με τον εαυτό μου. Γιατί είμαστε γεννημένοι για να ζούμε στη φύση. Είμαστε φύση. Άλλο που έχουμε εξελίξει κατά τέτοιο τρόπο τον πολιτισμό μας που ζούμε στις πόλεις, που ζούμε στις πολυκατοικίες. Κανονικά ο άνθρωπος χρειάζεται να ζει στην εξοχή για να έχει καθημερινή επαφή. Και όταν έχεις καθημερινή επαφή με τη φύση, εναρμονίζεσαι συναισθηματικά. Είναι τεράστια η αλλαγή, παιδιά. Μπορείς να ακτινοβολήσεις τα συναισθήματά σου πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο όμορφα. Πηγαίνετε στη φύση, κάντε ένα περίπατο και καθίστε για 5 λεπτά. Είναι ωραία πράγματα και αυτά. Και κάντε μερικές αναπνοές. 5-10 αναπνοές. Πηγαίνετε, αναπνεύστε καθαρό αέρα και παρατηρήστε πώς θα αλλάξει όλη σας η φυσιολογία. Πώς θα αρχίσει να νιώθει το σώμα σας και πώς θα χαλαρώσει το μυαλό σας. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλά αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είναι κάτι δύσκολο και είναι και πολύ κατανοητό, έτσι. Όλος ο κόσμος μπορεί να αντιληφθεί ότι μόλις πάει στη φύση, βλέπει πράσινο, βλέπει θάλασσα, αρχίζει και χαλαρώνει. Σημαντικό όμως για να χαλαρώσεις, χρειάζεται να είσαι στο παρόν. Χρειάζεται να είσαι σε αυτήν εδώ τη στιγμή. Και όχι να είσαι συνεχώς σε διάσπαση, όπως λέω συχνά. Γιατί δεν έχουμε μάθει να είμαστε συγκεντρωμένοι και είμαστε συνεχώς σε διάσπαση. Και αυτό συμβαίνει από την παιδική μας ηλικία. Κοιτάξτε τα παιδιά πόσο μεγάλη διάσπαση έχουν. Πώς δεν μπορούν να συγκεντρωθούν να διαβάσουν. Λόγω ότι οι γονείς δεν μάθανε στα παιδιά. Γιατί οι γονείς χρειάζεται να μάθουν στα παιδιά πώς να συγκεντρώνονται. Είναι υπεύθυνοι, είμαστε υπεύθυνοι γονείς. Επίσης το σχολείο είναι υπεύθυνο. Για να μάθεις τα παιδιά πώς θα συγκεντρωθούν τα παιδιά. Έτσι είναι, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πραγματάκια. Και αυτό που έλεγα και στην αρχή, γυρίσαμε μέσα, έξω βρέχει, αλλά μέσα έχει φως, έξω βρέχει. Αλλά δεν είναι το έξω, έτσι. Δεν είναι το έξω που διαμορφώνει τη δική μου συναισθηματική κατάσταση. Είναι το μέσα και θα πω σε λίγο. Σας αγαπάω, χαμογελάω και σας στέλνω την αγάπη μου. Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στην ανθρωπότητα. Με την αγάπη, με τη χαρά. Άκτινο βολό, πετάω, νιώθω όμορφα. Οπότε αυτή η εξωτερική κατάσταση, αυτή η βροχή, αυτό το χιόνι, αυτός ο αέρας δεν με επηρεάζει συναισθηματικά, γιατί εγώ δημιουργώ την συναισθηματική μου κατάσταση. Είμαι ευγνώμων αυτήν εδώ τη στιγμή για τα πάντα, για όλα αυτά που έχω στη ζωή μου. Είμαι ευγνώμων για εμένα. Είμαι καταπληκτικός, είμαι όμορφος, με αγαπάω, είμαι ευγνώμων για την υπέροχη υγεία μου, είμαι ευγνώμων για το υπέροχο σώμα μου. Είμαι ευγνώμων για την αγάπη που έχω για τον εαυτό μου, είμαι ευγνώμων κάθε μέρα. Είμαι ευγνώμων για την οικονομική μου ευημερία, για την οικονομική μου εξαρτησία. Είμαι ευγνώμων για τα θαύματα που συμβαίνουν καθημερινά στη ζωή μου. Έχω τόσα πολλά για να είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων για το παιδί μου, για την κόρη μου, για τους γονείς μου. Είμαι ευγνώμων για το σπίτι μου. Με ευγνωμοσύνη, βαθιά, για όλα αυτά. Δεν με πειράζει τίποτα. Εγώ διαμορφώνω την συναισθηματική μου κατάσταση όποτε θέλω, οποιαδήποτε στιγμή. Και θα πω χθες τι έκανα, παιδιά. Αυτά μέσα από τα βιώματα τα δικά μου, είναι αυτά που λέω. Είναι αυτά για τα οποία μιλάω, είναι για αυτά τα οποία κάνω τις ομιλίες και συζητάω. Από εκεί παίρνω όλα τα παραδείγματα, μέσα από τα βιώματα της καθημερινότητάς μου, μέσα από τα βιώματα της ζωής μου. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις τα βιώματά σου, το παρελθόν σου, και το λέω συχνά αυτό. Και ο καλύτερος τρόπος επίσης για να μεταδώσεις. Μεταδώστε, μάθετε πρώτα από τα βιώματα του χθες, τη ζωή σας, τις εμπειρίες σας, μάθετε και μετά μεταδώστε αυτές τις εμπειρίες, αυτά τα βιώματα στους άλλους ανθρώπους.
Και έτσι θα δημιουργήσετε ακόμα μεγαλύτερα δίκτυα μέσα στον εγκέφαλό σας για να μπορέσετε να μεταδώσετε αυτά τα πράγματα. Και αυτά τα νευρονικά δίκτυα, όταν θα εγκατασταθούν, θα μπορείτε να εξηγήσετε υπέροχα αυτά για τα οποία παραδείγματος χάρη μιλάω και εγώ και μιλάνε και πάρα πολλά παιδιά. Μιλάει πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Γιατί η κατάσταση είναι σε. Είμαστε σε εξέλιξη. Ραγδαία εξέλιξη της συνειδητότητας. Λοιπόν, και χθες τι έκανα, συνειδητότητα. Χθες τι έκανα, λοιπόν. Πήγα για κούρεμα, κουρεύτηκα. Ευχαριστώ, για το κούρεμα. Πήγα για κούρεμα. Και μετά το κούρεμα, το βράδυ θα πήγαινα μια βόλτα. Λέω, θα πάω να περπατήσω. Χθες ρεπό, δεν πήγα για τρέξιμο. Ήταν η μέρα που δεν θα πήγαινα για τρέξιμο για να ξεκουραστεί το σώμα μου και σήμερα να πάω να τα δώσω όλα. Μ' αρέσει, η σωματική άσκηση είναι εξαιρετική. Και η νοητική όμως η άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Και λέω, θα πάω να περπατήσω. Προσωπικά κάνω προγραμματισμό συνέχεια σε μένα. Προγραμματισμό υποσυνείδητου συνέχεια. Τα πάντα, σε ό,τι θέλω να προγραμματίσω στη ζωή μου. Έχω πει ότι προγραμματίζουμε τα πάντα. Εγώ θέλω αγάπη, θέλω χαρά, θέλω λεφτά. Τα πάντα, εγώ προγραμματίζω τον εαυτό μου. Υπάρχουν τρόποι. Τους έχω πει και τους λέω συνεχώς. Και είχα τα ακουστικά στα αυτιά μου και έκανα έναν προγραμματισμό για χαρά, για ευτυχία. Και είχα τα ακουστικά και άκουγα αυτό το προγραμματισμό, τον οποίο είχα φτιάξει για εμένα. Και άρχισα να νιώθω αυτά τα συναισθήματα, να αρχίζω να τα ενεργοποιούσα από μέσα μου, από το κάτω μέρος της κοιλιακής χώρας, από την καρδιά, άρχισα να ακτινοβολούν όλα αυτά σιγά σιγά. Και τι έκανα, παιδιά, μετά? Άρχισα να κουνάω το σώμα μου. Και κοιτάξτε, αυτή είναι μια εξαιρετική τεχνική, σας το λέω, είναι μαγική. Άρχισα να κουνάω τα χέρια μου. Να κουνάω. Και τι έκανα με αυτόν τον τρόπο, καθώς ένιωθα χαρά, ένιωθα αγάπη, ευγνωμοσύνη. Δούλευα με δηλώσεις χαράς, ευγνωμοσύνης, αυτά που είπα και πριν. Είμαι ευγνώμων για τη ζωή μου, είμαι ευγνώμων για την καθημερινότητά μου, είμαι ευγνώμων για το σώμα μου, είμαι ευγνώμων για την υπέροχη σπονδυλική μου στήλη, είμαι ευγνώμων για την οικονομική μου ευημερία, είμαι ευγνώμων για το εισόδημά μου, είμαι ευγνώμων για την υγεία μου, είμαι ευγνώμων για την καρδιά μου, είμαι ευγνώμων για το καταπληκτικό μου σώμα, είμαι ευγνώμων για το σπίτι μου, για το ψυγείο μου. Ωραία, δηλώσεις συνεχώς χαρά, ευτυχία, και τώρα δουλεύει, τώρα που το κάνω, ξέρετε πώς είναι. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει η ενέργεια. Έχει αρχίσει και δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Από εδώ, από κάτω και δουλεύει. Και με πιάνει μέχρι τα πόδια. Τώρα και πάει μέχρι πάνω, μέχρι το κεφάλι. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Όλη αυτή η ενέργεια έχει αρχίσει και ρέει. Το βλέπετε στο πρόσωπό μου. Αυτό ρέει τώρα όλο. Γίνεται χαμός. Υπέροχος χαμός. Και τι έκανα. Περπατούσα. Πήγα για περπάτημα γύρω στη μια ώρα και είχα βάλει και τα ακουστικά και άρχισα να κάνω αυτό, παιδιά, με το σώμα μου. Και εκείνη τη στιγμή με ανοιχτά τα μάτια, γιατί έχω πει. Με κλειστά ή με ανοιχτά τα μάτια. Τι θα κάνεις. Όταν θα μάθεις να είσαι πάρα πολύ καλός με κλειστά τα μάτια σου, να οραματίζεσαι, να αισθάνεσαι, αλλά τότε τι ξέρεις τι θα κάνεις μετά. Με ανοιχτά τα μάτια θα οραματίζεσαι. Γιατί δεν σημαίνει, το λέω συχνά, ότι αυτό το οποίο δεν μπορείς να το δεις ότι δεν υπάρχει. Γιατί τα πάντα συμβαίνουν τώρα και τα πάντα τα ακτινοβολείς από μέσα σου. Και τι έκανα, ξεκίνησα λοιπόν. Αυτό το κάνω συχνά. Απλά ήθελα να το πω σήμερα. Άρχισα να βλέπω πράγματα υπέροχα, υπέροχους ανθρώπους, να τους φαντάζομαι, να βλέπω οικονομική αυθονία σε όλο τον κόσμο, να βλέπω χαρά, να βλέπω αγάπη. Και άρχισα να το δημιουργώ. Και μετά τι έκανα, άρχισα να χοροπηδάω σαν μικρό παιδί. Και άρχισα να ανεβάζω ακόμα περισσότερο την ενέργεια. Ακόμα περισσότερο τη χαρά, ακόμα περισσότερο την ομορφιά, ακόμα περισσότερο την αυθονία. Σε ένα υψηλό επίπεδο. Και τα κύτταρα μου τι κάνανε, είχαν δόνηση. Κοίταξε δόνηση πώς κουνούνται τα κύτταρα και πιο γρήγορα μετά. Και πιο γρήγορα. Και πάμε σε μια κατάσταση γάμα. Η ενέργεια πάει έτσι. Και από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια πας στο κβαντικό. Στο εξαιρετικό. Και αρχίζεις και δημιουργείς τα πάντα, ό,τι θέλεις. Φτιάχνεις κόσμους. Θα πείτε ότι τι να κάνω, να αρχίσω να χοροπηδάω. Ναι, θα αρχίσει να χοροπηδά, θα αρχίσει να ανεβάζει την ενέργειά σου. Γιατί, παραδείγματο χάρη, θα δώσω ένα παράδειγμα. Βάζει μουσική στο σπίτι ή είσαι έξω και ακούς μουσική, αρχίζει και χορεύει. Δεν αρχίζει η διάθεσή σου και ανεβαίνει. Δεν αρχίζει και νιώθει όμορφα. Εξαιρετικά. Οπότε, τι κάνει, συνειδητά αρχίζει και
ενεργοποιείς το σώμα σου και αρχίζεις και ανεβάζεις την συναισθηματική κατάσταση του σώματός σου, αρχίζεις και ανεβάζεις τη δόνησή σου και τι κάνεις μετά? Δημιουργείς ό,τι θέλεις. Επίσης, κάτι που μπορείς να κάνεις, ένας άλλος τρόπος που μπορείς να το κάνεις αυτό. Βάζεις μουσική, χαρούμενη μουσική, μουσική που σου αρέσει. Όχι μουσική η οποία θα μιλάει για χωρισμούς, για θανάτους, για δυστυχίες, έτσι. Όμορφα πράγματα, γιατί το υποσυνείδητο ακούει. Ακούει το υποσυνείδητο, εδώ, ακούει. Ακούει. Και αρχίζεις και διαμορφώνεις τη συναισθηματική σου κατάσταση με αυτή τη μουσική που βάζεις. Και εκείνη τη στιγμή μπορείς να οραματιστείς, μπορείς να φτιάξεις, μπορείς να δημιουργήσεις, μπορείς να υλοποιήσεις τα πάντα. Επίσης η μουσική είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει έτσι ώστε να ανεβάσουμε τη συναισθηματική μας κατάσταση, παιδιά. Δοκιμάστε το μέσα στην καθημερινότητά σας. Δοκιμάστε το όταν δεν αισθάνεστε καλά. Να δείτε τι ωραίο που θα σας κάνει. Τα νευρονικά δίκτυα που δημιουργούνται και η διαμόρφωση που γίνεται στον εγκέφαλο. Εξαιρετική. Η διαμόρφωση συναισθηματική. Διαμορφώνεις το συναίσθημά σου με τη μουσική. Και όταν θα αρχίσεις να βάλεις και το συναίσθημα μέσα, τότε είναι που θα πετάξεις, θα εκτιναχθείς, θα κάνεις εκτόξευση. Πύραυλος. Έχει τόσα πολλά πραγματάκια η καθημερινότητα που μπορείς να τα βάλεις μέσα, απλά δεν τα βλέπεις. Δεν δίνει σημασία. Εδώ είναι, δίπλα σου είναι το ραδιόφωνο, το κασετόφωνο, το κασετόφωνο. Εντάξει. Το κινητό σου και το Bluetooth, το ηχείο, το Bluetooth ή το CD, ξέρω εγώ, είναι δίπλα σου ή το υπολογιστή σου είναι δίπλα σου. Βάλε τη μουσική, ανέβασε, άνοιξε τη μουσική, βάλε το κομμάτι που σου αρέσει και ξεκίνα να χορεύεις. Ξεκίνα να δημιουργείς, ξεκίνα να φτιάχνεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις ανοιχτά τα μάτια δεν μπορείς να φτιάξεις. Μπορείς να υλοποιήσεις τα πάντα. Καταπληκτικά, όμορφα και ωραία. Και υπάρχουν και πάρα πολλές τεχνικές. Δίνω σιγά σιγά τεχνικές. Δίνω και τεχνικές στα παιδιά που δουλεύουμε. Θα τη δώσω αυτή την τεχνική τώρα. Θα τη δώσω τώρα. Λοιπόν, σας αγαπάω, είστε καταπληκτικοί. Λοιπόν, ακούστε. Το κάτω μέρος, το πιελικό έδαφος, χαμηλά, το πρώτο ενεργειακό κέντρο και το δεύτερο ενεργειακό κέντρο, κέντρο υλοποίησης. Λοιπόν, ανεβάζεις την ενέργεια, σφίγγεις το κάτω ενεργειακό κέντρο, τη μούλα μπάντα, όπως λέμε στην γιόγκα, μούλα μπάντα, έτσι λέγεται αυτή, είναι τα μπάντας. Σφίγγεις προς τα πάνω και ανεβάζεις την ενέργεια προς τα πάνω και ανεβάζεις την ενέργεια στην κορυφή του κεφαλιού. Δηλαδή τι κάνεις, ακούστε παιδιά, αυτό είναι εξαιρετικό. Ανεβάζεις τη δημιουργία στο 7ο ενεργειακό κέντρο. Η δημιουργία είναι στο κάτω μέρος, πρώτο και δεύτερο τσάκρα. Και ανεβάζεις την ενέργεια της δημιουργίας στο 7ο ενεργειακό κέντρο και αρχίζεις και χτίζεις από αυτό το σημείο. Το κάνεις βέβαια, αναπνέεις, ανεβάζεις, κρατάς για μερικά δευτερόλεπτα, απελευθερώνεις. Το κάνεις βέβαια, το κάνεις για 10 λεπτά ή αν δεν μπορείτε κάντε το για 5 λεπτά, γιατί εντάξει είναι μια... Δεν είναι... χρειάζεται κάποιος να σας τη δείξει αυτή την τεχνική. Και τι κάνεις, ανεβάζεις την ενέργεια της δημιουργίας στο 7ο ενεργειακό κέντρο και υλοποιείς. Θα μου πείτε τι λέει αυτός, είσαι τρελός. Και θα δείτε τι ενέργεια θα χτίσετε. Το έχω δουλέψει με παιδιά, το έχω δουλέψει σε διαλογισμούς ομαδικούς, το έχω δουλέψει με τον εαυτό μου, το έχω δουλέψει με παιδιά που συναντιόμαστε ατομικά. Μπορείτε να φανταστείτε τι ενέργεια έχει μέσα του ο άνθρωπος και πώς μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή την ενέργεια. Τι δυνάμεις έχει, πόσο δυνατοί είμαστε και τα πάντα είναι μέσα μας και τα πάντα μπορούν να κτηνοβολήσουν. Και όταν θα τελειώσει αυτός ο διαλογισμός, παιδιά, θα κλαίτε αυτή η ενεργοποίηση, θα κλαίτε από χαρά. Σας το εγγυώμαι, 1000%. Είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό. Το δίνω, ίσως να το είχα δώσει και πιο παλιά πέρσι αυτό, αλλά είναι κάτι μαγικό. Ελεύθερη συνεισφορά στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην περιγραφή έχει τα στοιχεία μου, θα βρείτε το κινητό μου, καλέστε με, πάρτε με τηλέφωνο, για ό,τι θέλετε, να τα πούμε, να με ρωτήσετε, να μιλήσουμε. Υπάρχουν 1000 πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε, 1000 πράγματα τα οποία μπορούμε να εξελίξουμε και να λύσουμε, παιδιά. Έτσι. Κοινοποιήστε το βιντεάκι στα social media. Κοινοποίηση. Πατήστε το κουμπί. Κοινοποίηση και κοινοποιήστε για να
απλώσουμε τη γνώση. Για να δώσουμε χαρά. Κοιτάξτε, εγώ χαμογελάω σε όλο το βίντεο, χαμογελάω. Να δώσουμε χαρά, να δώσουμε αγάπη, να δώσουμε όμορφια. Έτσι. Είμαστε εδώ για να φτιάξουμε και για να δώσουμε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα μας. Προγραμματισμός υποσυνείδητου. Ελάτε να προγραμματίσουμε μαζί το υποσυνείδητο. Έχω πει σε όλους τους τομείς, προγραμματίζουμε το υποσυνείδητο. Επανασύνδεση σχέσεων. Προσέλκυση ιδανικού συντρόφου. Απώλεια βάρους. Διακοπή καπνίσματος. Τυχερά παιχνίδια. Αθλητικές επιδόσεις. Αγάπη για τον εαυτό μου, χαρά, ομορφιά. Τα πάντα μπορείς να τα προγραμματίσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές. Δίνω συγκεκριμένες τεχνικές για να φτιάξετε τη ζωή σας, για να φτιάξετε τη συναισθηματική σας κατάσταση. Είναι το πιο σημαντικό, παιδιά. Έτσι, το πιο σημαντικό. Και δουλεύει. Είναι ο τρόπος που δουλεύει. Τα πάντα είναι στα χέρια μας και τα πάντα είναι μέσα μας. Σας αγαπάω, είστε εξαιρετικοί. Βρείτε με στο Facebook, George Condis. Βρείτε με στο Instagram Condis George Athens. Βρείτε με στο Facebook ξανά. Ομάδα συνδυσιακής εξέλιξης. Τα έχω πει όλα. Condis George Athens Instagram. Θα με βρείτε στις πλατφόρμες. Στείλτε μου τα μηνύματά σας και εκεί για να δουλέψουμε. Για να μιλήσουμε. Για να ανταλλάξουμε μια καλησπέρα. Την αγάπη σας, την αγκαλιά σας. Σας στέλνω και εγώ καθημερινά. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια. Γιατί το αγαπάω, το λατρεύω, είμαι ενθουσιασμένος, πετάω με αυτό που κάνω, πετάω και γιατί παίρνω και ένα υπέροχο feedback από εσάς. Σήμερα το τηλέφωνο δεν έχει σταματήσει να χτυπάει, σας ευχαριστώ. Είναι πολλά παιδιά που με παίρνουν για να μου πούνε ευχαριστώ. Και τους ευχαριστώ και εγώ μέσα από την καρδιά μου, αλήθεια. Είναι καταπληκτικό αυτό, παιδιά. Είναι υπέροχο. Να σε παίρνουν να σου πούνε ευχαριστώ για όλο αυτό που κάνεις. Και σας ευχαριστώ και εγώ μέσα από την καρδιά μου. Είστε υπέροχοι. Είστε καταπληκτικοί. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, έξω βροχή, μέσα φως και αγάπη. Να είμαστε παιδιά, να είστε καλά.